Έχετε υπομονή. Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα πριν γίνουν εύκολα. Ό,τι παράγεται βιαστικά, πάει γρήγορα χαμένο. Όποιος σας αφηγείται τα ελαττώματα του γείτονά σας, αναμφίβολα θα εκθέσει τα δικά σας ελαττώματα στους άλλους. Μόνο τα δέντρα που έχουν καρπούς πετροβολούν. Όταν είσαι μόνος, να συλλογίζεσαι τα ελαττώματά σου. Όταν είσαι με άλλους, να ξεχνάς τα ελαττώματά τους. Αν και κάποιος είναι σοφός και έξυπνος, είναι ανόητος στα μάτια των αδαών. Μια όμορφη γυναίκα είναι ένα κόσμημα, μια καλή γυναίκα είναι ένας θησαυρός. Αν έχεις δύναμη ελέφαντα ή νύχια λιονταριού, και πάλι η ειρήνη είναι, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη από τη διαμάχη. Ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την ευημερία μέχρι να δοκιμάσει τις αντικσότητες. Λίγα-λίγα, συγκεντρωμένα μαζί, γίνονται πολλά. Ο σωρός των αχυρών αποτελείται από μεμονωμένους κόκκους και οι σταγόνα-σταγόνα κάνουν τον κατακλυσμό. Όσο και αν μελετάτε, δεν μπορείτε να μάθετε χωρίς δράση. Μην αποκαλύπτετε κάθε μυστικό που έχετε σε έναν φίλο, γιατί πώς να ξέρετε ότι αυτός ο φίλος μπορεί να γίνει εχθρός σας. Και μην προκαλείτε όλες τις κακοτοπιές που μπορείτε να κάνετε σε έναν εχθρό, γιατί μπορεί μια μέρα να γίνει φίλος σας. Το τριαντάφυλλο και το αγκάθι, η θλίψη και η χαρά συνδέονται μεταξύ τους. Ένας εχθρός στον οποίο δείχνεις καλοσύνη γίνεται φίλος σου, εκτός από την επιθυμία, η επίοικια της οποίας αυξάνει την εχθρότητα. Όταν η κοιλιά είναι άδεια, το σώμα γίνεται πνεύμα, και όταν είναι γεμάτη, το πνεύμα γίνεται σώμα. Η υπερβολή της αυστηρότητας γεννά το μίσος, η υπερβολή της επίοικιας αδυνατίζει την εξουσία. Ένας σοφός ανάμεσα σε αμαθείς είναι σαν ένα ωραίο κορίτσι ανάμεσα σε τυφλούς. Τι καλό έκανες για τον πατέρα σου, ώστε να περιμένεις τόσα από το γιο σου. Το φάρμακο κατά της έλλειψης είναι να μετριάσετε τις επιθυμίες σας. Ένας γάιδαρος φορτωμένος με βιβλία δεν είναι ούτε διανοούμενος ούτε σοφός άνθρωπος. Άδειος από ουσία, τη μάθηση έχει, αν πάνω του είναι καυσόξυλα ή βιβλίο.